Άκουσα να πω ότι λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κ. Συντάκης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρόλο που κάποιοι πρόλαβαν να μας συλληπιθούν για την συμμετοχή μας σε αυτό το συνέδριο, εμένα επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και κυρίως τους εμπνευστές, τους οργανωτές και τους φιλοξενούντες. Όντως, είναι νομίζω μια σημαντική στιγμή όπου επιτέλους στον τόπο μας μαθαίνουμε και πάλι να συζητάμε και πάλι να συμπορευόμαστε και πάλι να συνεργαζόμαστε. Σεβασμιότατοι, αγαπητοί πατέρες, λεγόμενοι κύριοι καθηγητές και καθηγητές, καθηγητές και φοιτήτριες, αγαπητοί μου, το να στοχαστεί κάποιος πάνω στο ζήτημα της θέσης, της θρησκευτικότητας και των θρησκευτικών συμβόλων ή γενικότερα της θρησκείας στον δημόσιο χώρο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εύκολο εγχείρημα. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες, αν όχι και περισσότερο στο πλαίσιο της δυτικοευρωπαϊκής πολιτικής και ευρύτερα της φιλοσοφικής σκέψης, στη χώρα μας βρίσκεται ακόμη σε φάση όπως φαίνεται αρκετά πολύ. Η διενέργεια του παρόντος συνεδρίου λοιπόν από το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος δείχνει πλέον ότι υπάρχει βούληση από την πλευρά της ποιμένους της Εκκλησίας αλλά και της ακαδημαϊκής θεολογίας να δείξει επιτέλους ο διάλογος γύρω από τη σχετική προβληματική με προσώπους της κοσμικής και της πολιτικής διανόησης. Πριν ωστόσο επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε τις προϋποθέσεις και τους όρους που νομιμοποιούν την παρουσία της θρησκείας και στην περίπτωση μας βέβαια της Εκκλησίας στο δημόσιο χώρο, είναι ανάγκη να προσδιορίσουμε το πώς οφείλει να κατανοείται αυτός ο χώρος μέσα στον οποίο παρερώνεται και εκφράζει την θρησκευτική πίστη. Ήδη ελέγξαμε αρκετά, επιτρέψτε μου όμως να καταθέσω κι εγώ με τον δικό μου τρόπο. Και θα πω μερικές σκέψεις για την έννοια του δημόσιου χώρου. Αν θέλαμε να αποτυπώσουμε με συντομία τα βασικά προορίσματα που νοηματοδοτούν την έννοια του δημόσιου χώρου, θα έπρεπε να σημειώσουμε μεταξύ άλλων τα εξής. Πρώτον, ο δημόσιος χώρος ως έννοια έχει μια μακρά γενεαλογία και αποτελεί κατεξοχήν προϊόν του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεύτερον, δεν πρόκειται για μονοσήματο και οριστικά απληκτισμένο θεωρητικό σχήμα. Και τρίτον, αποτελεί το μοναδικό πλέον τόπο, τουλάχιστον στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου, όπου μπορεί να φανερωθεί και να εκφραστεί η χριστιανική, που μας ενδιαφέρει εδώ, θρησκευτικότητα. Ας δούμε ωστόσο εκ του σύνεχης και περισσότερες λεπτομέρειες και λεπτομερέστερα αυτά τα γνωρίσματα. Ο δημόσιος χώρος είναι μια πραγματικότητα που προέκυψε στην Ευρώπη μέσα από μια μακραίωνη διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανάγει καταρχάς την αφετηρία της στη μεσαιωνική, σε πολλές περιπτώσεις συμπόρευση της Εκκλησίας με την κρατική εξουσία και εμφανίζεται ως απόρρια της κατάρρευσης του θεουδαρχικού αυτού συστήματος συγκρότησης της κοινωνίας, αλλά και της σχετικής αδυναμίας της Εκκλησίας να κατανοήσει και να εγκολουθεί τα νέα δεδομένα που αναδύθηκαν στον τρόπο θεώρησης του κόσμου με την έλευση των νέων χρόνων και του διαφωτισμού. Επιχειρώντας λοιπόν η Εκκλησία, στο βαθμό που νοσταλγούσε τη μεσαιωνική δόξα και ισχύ να αντισταθεί με κάθε τρόπο στην αλλαγή του κοσμοϊκόνου, επιχείρησε να εκκυοποιηθεί την κρατική εξουσία. Όχι βέβαια προς όφελος και προς υπεράσπιση των χριστιανικών αξιών, λόγω χάρη της ελευθερίας ή του απλού ανθρώπου, αλλά προκειμένου να προσφέρει νομιμοποίηση στην ελαίο Θεού μοναρχία και στον ξεπερασμένο θεουδαρχικό μοντέλο, προκειμένου να διατηρήσει τη δυναμική της παρουσία. Η σταδιακή ωστόσο κατάρρευση αυτού του παροχημένου και ανελεύθερου μοντέλου οργάνωσης της κοινωνίας σε συνάρτηση με την ανάδειξη της αστικής τάξης, έδωσαν σε ορισμένο βαθμό όθηση στη διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ανάδειξη της δημοκρατίας και του φιλελεύθερου κράτους ως τον πλέον κατάλληλο νεωτερικό τρόπο οργάνωσης, έχοντας ως βασική επιδίωξη
την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και βεβαίως υπερβαίνοντας την ισανοδοξία που γέννησαν οι χρόνοι θρησκευτικοί πόλεμοι. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η απαρχή αυτής της ειρηνικής συμβίωσης και ενοποίησης της Ευρώπης θα θεμελιωθεί εξ αρχής στο αγαθό της θρησκευτικής ελευθερίας και ανεξιθρησκείας, το οποίο θα διαφυλαχθεί έκτοτε λιγότερο ή περισσότερο ως κόρυνο φθαλμού στις χώρες που πρωτοστάτησαν στον δημοκρατικό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Αποτέλεσμα αυτής της μακραίωνης διαδικασίας ήταν αρχικά η ριζική διάκριση και εν συνεχεία ο χωρισμός μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Με αποτέλεσμα η θρησκευτική πίστη και η εκκλησία ειδικότερα να περιοριστεί στην ιδιωτική σφαίρα έτσι ώστε να μην μπορεί η τελευταία να μεταχειρίζεται όπως το παρελθόν την κρατική εξουσία προς ίδιον όφελος, ούτε να παρεμβαίνει και να εκδαιμονεύει ή να αποδηγετεί τη δημόσια σφαίρα με θρησκευτικού τύπου αναφορές και κελέσματα. Κάτω από την επίδραση κοσμικών διαμορφωμένων της πρώιμης φάσης της νεοκαθολικότητας, η θρησκεία πλέον θεωρήθηκε ότι ανήκει αποκλειστικά στον ιδιωτικό χώρο. Το χώρο εκείνο που κυριαρχεί η προσωπική επιλογή και τα ατομικά ή συλλογικά πιστεύουν. Ενώ ο δημόσιος χώρος ταυτιζόταν ακόμη αποκλειστικά με την κρατική εξουσία, όπου εξακολουθούσε σε ορισμένο βαθμό να διακρίνεται από το στοιχείο της επιβολής και του καταναγκασμού. Έπειτα από συνεχείς αμφιταλαντεύσεις, πισωγυρίσματα αλλά και βήματα προόδου, η γαλλική ειδικά νεωτερικότητα διαμόρφωσε τελικά έναν δημόσιο χώρο, την περίφημη Λαϊσιτέ, την ουδετεροθρησκεία, ο οποίος στο βαθμό που εγγράφεται στο πλαίσιο διάκρισης ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο, όφιλε να παραμείνει εξάρτητος, ουδέτερος, απέναντι σε κάθε μορφή θρησκευτικής παράδοσης. Για τη Λαϊσιτέ, κατεξοχήν ιερός και άβατος τόπος για κάθε μορφής και προέλευσης θρησκεία, θεωρήθηκε το σχολείο και μάλιστα το δημόσιο σχολείο κατά τη διαστολή προς το καθολικό ιδιωτικό σχολείο. Η διπλή αυτή διάκριση μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής σφαίρας δεν έμελε ωστόσο να αποτελέσει και το τελικό στάδιο της μακραίωνης αυτής διαδικασίας μετασχηματισμού της οργάνωσης του κοινωνικού δίκτυου. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη με την κυριαρχία της εικόνας, η ανάδυση της κοινωνίας της πληροφορίας και των πολιτών ως συμπληρωματικές προς τις έννοιες του κράτους και του ατόμου θα οδηγήσουν στην ανάγκη προς διορισμού ενός νέου χώρου που διακρίνεται τόσο από την κρατική σφαίρα όσο και από την ιδιωτική. Παρά τις περί του αντιθέτου επιδιώξεις, η ρεβάνση της θρησκείας, η δυναμική επανεμφάνισή της συχνά μάλιστα με βίαιο τρόπο και όλοι πλέον έχουμε την εμπειρία του Ισλάμ, ιδιαίτερα μάλιστα στην καρδιά του μεταμετερικού κόσμου στην Ευρώπη και την Αμερική, ανέδειξε την ανεπάρκεια του διπολικού μοντέλου που είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο της νεωτερικής εποχής. Έτσι, θα αρχίσει να διαμορφώνεται πλέον ο δημόσιος χώρος ως ένας χώρος διακριτός τόσο απέναντι στην κρατική εξουσία, όπου συμποσούνται οι επιβαλλόμενες κοινά αποδεκτές μετρικές υποχρεώσεις της κοινωνίας λόγω χάρη νομικό πλαίσιο, φορολόγηση, παροχή υπηρεσιών παιδείας, υγείας κλπ. Όσο και απέναντι στην ιδιωτική σφαίρα, όπου εγγράφονται οι προσωπικές επιλογές του ανθρώπου σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Ως ένας χώρος, δηλαδή, όπου διακρίνεται για την πολυεπίπεδη ιδεολογική κλπ. Ουδετερότητά του και για τη δυνατότητα που δίνεται σε κάθε ιδεολογία, θρησκευτική πίστη κλπ. Να συμβάλλει ισότιμα με θεωρήσεις οι οποίες προβάλλουν επιμέρους μοντέλα ερμηνείας του κόσμου στο βαθμό που κάθε μια από αυτές επιδεικνύει σεβασμό έναντι της ελευθερίας του κάθε διαφορετικού. Στο πλαίσιο του δημοσίου χώρου, κάθε ιδιαίτερη ιδεολογία και θρησκεία έχει όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση πλέον να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση και στο δημόσιο λόγο με προτάσεις και αντιλήψεις που εξάπαντος όμως σέβονται την απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου αυτού αλλά και την διαβούλευση.
Μια τέτοια κατανόηση του δημόσιου χώρου δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση να είναι οριστικά απευθυσμένη και τελεσίδικη στο βαθμό που εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα στοιχεία. Συνεπώς, στην προοπτική αυτή καθίσταται εμφανώς προβληματική η αξίωση από οποιαδήποτε πλευρά για οικειοποίηση της διακριτικής κρατικής σφαίρας με σκοπό την επιβολή μιας ορισμένης τροποθεωρίας ή η αξίωση για εξαναγκαστική ιδιώτευση μιας ορισμένης θρησκευτικής πίστης επειδή βρίσκεται αντίθετη με το πλειοψηφικό πιστεύω. Και τούτο, διότι οποιαδήποτε τέτοιου είδους της λειτουργία συνεπάγεται την άμεση κατάργηση του δημόσιου χώρου και την επιστροφή σε παροχημένα σχήματα. Αυτή η ορισμένη κατανόηση της δημόσιας σφαίρας αναδεικνύει, νομίζουμε, και τον υπαρξιακό χαρακτήρα της, που συχνά, αν όχι πάντοτε, δυσμονείται. Στο βαθμό που για να υπάρξει, να λάβει το είναι της, θα λέγαμε σε οντολογική γλώσσα, μια θρησκευτική πίστη ή ιδεολογική πρόταση, οφείλει να διατυπωθεί και εκφραστεί με σαφήνεια στο πλαίσιο του δημοσίου χώρου. Αυτός ο χώρος δίνει εξάπαντος υπόσταση στις επιμέρους αυτές εκδηλώσεις της θρησκευτικότητας, οι οποίες διαφορετικά αυτοακυρώνονται στο βαθμό που αξιώνουν να προσδώσουν καθολικό νόημα της πράξης. Δεν θα πρέπει επομένως να μας διαφέρει η υπαρξιακή αυτή διάσταση της έννοιας του δημόσιου χώρου, όταν γίνεται λόγος για την παρουσία των θρησκευτικών παραδόσεων και της Εκκλησίας σε αυτόν. Ας έρθουμε τώρα όμως σύντομα να δούμε τις προϋποθέσεις και τους όρους της παρουσίας της θρησκείας στο δημόσιο χώρο. Μιλώντας για τη θέση της θρησκείας στο δημόσιο χώρο και αντικειμένο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οφείλουμε να προσδιορίσουμε τις θεολογικές εκείνες προϋποθέσεις που νομιμοποιούν την ενεργή παρουσία της στον χώρο αυτό και εξάπαντος υπερβαίνουν από λογιστικές εξάρσεις, φοβικά σύνδρομα ή και αντιθρησκευτικές ιδεολογικές ακυλώσεις που εκφράζονται συχνά από εκκλησιαστικούς εκπροσώπους και κοσμικούς διανοουμένους σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα από το ιδεολογικοποιημένο και πολιτικό μας παρελθόν. Και πρώτα-πρώτα, στο πλαίσιο αυτό η έννοια της αυτοαποκάλυψης του Θεού στην ιστορία αποτελεί την πρωταρχική αξιολογική παράμετρο του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Ο Θεός των Πατέρων, που αποκαλύπτεται πολυμερός και πολυτρόπος στην ιστορία του ανθρώπου, επεσχά της χρόνης, ολοκλήρωσε την αποκάλυψή του στο πρόσωπο του Χριστού, προσκαλώντας πάντοτε τον άνθρωπο σε έναν ελεύθερο και δημιουργικό διάλογο, με τελικό στόχο τη μεταμόρφωση και σωτηρία ολάκληρης της κτήσης. Στο βαθμό που ο ανθρώπινος βίος κυριαρχείται από την σύγχυση και τη διαίρεση της Βαβέλ, ως συνέπεια της εγωιστικής επιθυμίας του ανθρώπου για εξουσία και ισοτερία, ο Θεός αποφάσισε να ξεδιπλώσει στην ιστορία ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ειρηνικής και αρμονικής συμβίωσης των ανθρώπων. Το γεγονός ότι το σχέδιο αυτό λαμβάνει χώρα δημόσια στο πεδίο της ιστορίας και όχι έξω από αυτήν, καθιστά την παρουσία και τη μαρτυρία της Χριστιανικής Εκκλησίας στο δημόσιο χώρο αναγκαία για την κήρυξη του Ευαγγελίου των καλών νέων, χωρίς καμιά διάθεση επιβολής, αλλά με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του άλλου, όπως ο ίδιος ο Θεός αποδέχθηκε και σεβάστηκε το ξεστράτημα του λαού του, χωρίς διάθεση πιθαναγκασμού και εξουσιαστικής επιβολής, αλλά με συγχωρητικότητα και αγάπη. Επομένως, η αποκαλυπτική αφετηρία της χριστιανικής πίστης δεν συνάδει σε καμιά περίπτωση προς την εωτερική αξίωση για ιδιώτευση και περιορισμό της θρησκευτικότητας στην ιδιωτική σφαίρα, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση αυτό ακυρώνεται ως πρόταση νοήματος ζωής που επιδιώκει καθολικότητα. Δεύτερον, την ίδια στιγμή, η ενανθρώπιση του ίδιου του Υιού του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αναδεικνύει μια ακόμη θεμελιώδη παράμετρο που καθιστά θεμητή την παρουσία της χριστιανικής θρησκείας στο δημόσιο χώρο. Ο ίδιος ο Χριστός ως άνθρωπος δεν απευθύνθηκε στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής των ανθρώπων,
ούτε σε καμιά περίπτωση αξίωσε να οικειοποιηθεί τη σημερινή του κρατική εξουσία για να επιβληθεί, αλλά αντίθετα τόλμησε να μαρτυρήσει δημόσια το μήνυμα του Πατέρα, να κηρύξει το Ευαγγέλιο ως μια κατεξοχήν μεταξύ πολλών, συγγνώμη, ως μια μεταξύ πολλών σωτηριολογική πρόταση στο πλαίσιο του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Με τέτοια μάλιστα παρησία, ώστε να υποστεί ο ίδιος τη μήνυ και την καταδίκη της θρησκευτικής εξουσίας με την αρρωγή του κρατικού τραχύλου. Η ίδια η θειωτή του Ιησού Χριστού προβάλλει επομένως ως το πλέον κατάλληλο παράδειγμα δημόσιας μαρτυρίας της πίστης, με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα και συνύπαρξη των ποικίλων επιμέρους κοσμοθεωρήσεων. Ακολουθώντας το πρότυπο αυτό, η Εκκλησία, ως το σώμα του, οφείλει να μαρτυρεί τη μόνιμη παρουσία του στον κόσμο, προσφέροντας στο δημόσιο χώρο απροκάλυπτα και χωρίς φόβο ή πάθος, αλλά με ακόρεστη αγάπη και σεβασμό στον άλλο, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, σύμφωνα με το λόγο εκείνου, ως τη στέλνει ο πίσω μέλη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η Εκκλησία μας, κλήρος και λαός, θα συνειδητοποιήσει έστω και καθυστερημένα την υφιστάμενη μεταβολή του κοσμοειδών, θα υπερβεί την αιμονή της σε προνεωτερικές μορφές συγκρότησης της κοινωνίας και θα σαρκώσει στο εκάστοτε μνήμη της ιστορίας το πνεύμα κένωσης, αυτοπροσφοράς και απόλυτου σεβασμού του άλλου, όπως μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Και τρίτον, η σαρκωτική αυτή λογική που οφείλει να διατρέχει και να χρωματίζει σύνολη τη χριστιανική ύπαρξη, οδήγησε και εξακολουθεί, αν όχι πάντοτε φανερά, να οδηγεί στη δημιουργία κορυφαίων εκφράσεων πολιτισμού στην ιστορική ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας ολόκληρων εθνών, στη διαμόρφωση ενός διαχρονικού ηθικού αξιακού πολιτισμού που βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής κουλτούρας, έστω κι αν συνειδητά ή ασυνείδητα η Ευρώπη επιχειρεί στις μέρες μας να δυσμονήσει τη χριστιανική της ταυτότητα. Ωστόσο, αξίες όπως η θρησκευτική ανεξιθρησκεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική αλληλεγγύη, η αγάπη προς τον πλησίον και άλλα, μαρτυρούν ότι στο υπόβαθρο του δυτικού πολιτισμού βρίσκεται πάντοτε η χριστιανική παράδοση. Στην προοπτική αυτή, η συζήτηση που ξεκίνησε πρόσφατα στην Ευρώπη σχετικά με τη θέση των θρησκευτικών συμφώνων στα σχολεία, αλλά και ευρύτερα στα δημόσια καταστήματα, με αφορμή μάλιστα την υπόθεση ΣΕΒΕ, που σταυρωμένου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της συνεδρίας στην Ιταλία, θα μπορούσε να κατανοηθεί καλύτερα μέσα από μια άλλη προοπτική. Η σάρκωση της Ευαγγελικής Αλήθειας στον εκάστοτε τόπο και χρόνο δημιουργεί πολιτιστικά επιτεύγματα και θρησκευτικά σύμβολα που αναδεικνύουν τις θεμελιακές αξίες του δυτικού πολιτισμού και σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλουν ή διακηρύττουν μια ορισμένη θρησκευτική πεποίθηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσε πράγματι να ισχυριστεί κανείς με σοβαρότητα ότι η εθνική παρουσία του εσταυρωμένου στις σχολικές αίθουσες προσβάλλει το θρησκευτικό συνέστημα αλόδοξων μαθητών, όταν αυτό που προβάλλεται δεν είναι η ορθόδοξη πίστη. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να συμβαίνει κάτι τέτοιο μακριά από το λειτουργικό ευχαριστιακό πλαίσιο που είναι ο φυσικός χώρος μιας εικόνας? Αλλά καταρχάς το πρότυπο της αυτοθυσίας και της απροϋπόθετης αυτοπροσφοράς και αλληλεγγύης. Ένα πρότυπο που φαντάζει σήμερα πολύ περισσότερο από κάθε άλλη εποχή ιδιαίτερα χρήσιμο και επίγοντο στην περίπτωση της χώρας μας. Χρειάζεται επομένως και εδώ μια ιδιαίτερα προσεκτική ανάγνωση και του θέματος της παρουσίας των θρησκευτικών συμφώνων στον δημόσιο χώρο, μακριά από ιδεολογικές αγγυλώσεις που απλά αναμασούν παροκειμένα θετικά ή απορριπτικά επιχειρήματα, καθώς είναι εξάπαντος σαφές ότι κάθε σύμβολο, πολύ περισσότερο το θρησκευτικό σύμβολο, αποτελεί όχι καταρχάς ιδεολογική κατασκευή, αλλά μια πολιτισμική έκφραση και οργανική όσμωση με τις επιμέρους πτυχές του συλλογικού βίου των ανθρώπων. Ιδιαίτερα δε η παρουσία τέτοιων συμβόλων σε εκπαιδευτικούς χώρους,
καλείται να διαδραματίσει ρόλο ενοποιητικό, καλλιεργώντας όχι απλά μια μαθητική ανοχή εναντί του άλλου, αλλά την ενεργητική αρμονική συνύπαρξη, ουσιαστική αλληλογνωριμία, αλλά και τον κριτικό διάλογο μεταξύ διαφορετικών παραδόσεων. Τέταρτον, είναι γνωστό ότι η Εκκλησία ως κοινότητα αντλεί την ταυτότητά της από την ερχόμενη βασιλεία. Πρόκειται για μια πρόταση που αναδεικνύει δύο εξέχοντα γνωρίσματα της προσωπικής και συλλογικής εκκλησιαστικής υπάρξης. Σύμφωνα με ένα αρχαίο λατινικό ρητό, ένας χριστιανός σημαίνει κανένας χριστιανός. Το ρητό αυτό επιθυμεί να υποδηλώσει τον κοινωνιακό, σωματιακό, θα έλεγα, χαρακτήρα της χριστιανικής πίστης, η οποία στέκεται στον αντίποδα κάθε ατομοκεντρικής, εγωιστικής και συχνά ψυχοπαθολογικής ιδιωτικοποίησης της θρησκευτικότητας. Η Εκκλησία, με άλλα λόγια, αποτελεί έναν οργανισμό που θεμελιώνεται στο μοντέλο της κενοτικής και θυσιαστικής ζωής του Ιδρυτή και Κυρίου της Ιησού Χριστού και αποτελεί Εκκλησία στο βαθμό που συγκροτείται ως κοινότητα προσώπων στο κοινό ευχαριστιακό δίκτυο, όπου υπερβαίνονται κάθε είδους αποκλεισμοί που βασίζονται σε φιλετικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια. Επομένως, η Εκκλησία όχι μόνο δεν μπορεί να αντιτίθεται στο δημόσιο χώρο, φοβούμενη τάχατες την ισότιμη αναμέτρησή της με τις όποιες άλλες κοσμοθεωρίες, αλλά αντίθετα, σε ορισμένο βαθμό, λειτουργεί στον πυρήνα της με τη λογική του δημοσίου χώρου, καθώς κάθε μέλος της διαθέτει παρησία απέναντι στους ισότιμους αδελφούς του, αλλά και έναντι του Θεού. Και το μοναδικό κριτήριο για την ύπαρξή της είναι η αμοιβαιότητα, η αγάπη, η συγχωρητικότητα και η ελευθερία μεταξύ τους. Την ίδια στιγμή, η εσχατολογική ταυτότητα της Εκκλησίας την προφυλάσσει από το διαχρονικό πειρασμό που επωφθαλμιά την κρατική αρρωγή, προκειμένου να επιβάλλει τις επιταγές της στο σύνολο της κοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, οικειοποιείται παροχημένες αυταρχικές νοοτροπίες, καθώς θεωρεί ότι η εκκλησιαστική κοινότητα και η ευρύτερη σύγχρονη κοινωνία των πολιτών υποχρεώται να ταυτίζονται και να αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θα μπορούσε άραγε μια τέτοια θεώρηση να βρίσκεται στις προδιαγραφές του Θείου Σχεδίου για τη σωτηρία του ανθρώπου. Επομένως, η εσχατολογική ένταση του ήδη και όχι ακόμη, ο βασιλιάς ήρθε αλλά η βασιλεία δεν έχει εγκαθιδρυθεί πλήρως ακόμη, διασώζει την εκκλησιαστική κοινότητα από επικίνδυνες ατραπούς του τοπικών θεωρήσεων και ανελεύθερων ιδεολογιών που τόσο κακό προκάλεσαν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Εκκλησία συνεχίζει να βρίσκεται καθοδόν προς την ερχόμενη βασιλεία, που σημαίνει ότι διαρκώς οφείλει να μαρτυρεί την κατά Χριστόν αλήθεια, όντας έτοιμη να θυσιαστεί όπως εκείνος, το βασιλεία και εκείνος πάντοτε με κεφαλαία, στο όνομα του αρχαιότερου νόμου που δημιούργησε ο Θεός για τον άνθρωπο, του νόμου της ελευθερίας. Η προσωπική ετερότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ως παράμετροι για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου χώρου αποτελούν καταστατικές αρχές για την ίδια την ύπαρξη της Εκκλησίας, στο βαθμό που αυτή οφείλει να είναι πόλος ενότητας και συνεπτικός κρίκος για πολλά και την κοινωνία και σε καμιά περίπτωση υποκατάστατος. Στην προοπτική αυτή, όχι μόνο δεν νομιμοποιείται η απόσταση και η ανασφάλεια της Εκκλησίας έναντι του δημόσιου χώρου, αλλά αντίθετα, καθίσταται αναγκαία η παρουσία της αυτών, καθώς θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως υγιές ανάχωμα, δηλαδή ως ο κατάλληλος θεματοφύλακας, απέναντι σε τάσεις που συχνά αναδύονται στην κοινωνία με αφορμή συγκυριακά γεγονότα. Όλοι πλέον γνωρίζουμε την ανάπτυξη της νεοναζιστικής ιδεολογίας στο πλαίσιο ή με αφορμή την πολύπλευρη κρίση που βιώνει η χώρα μας. Και οι οποίες τάσεις θα επιθυμούσαν το γλίστημα σε προνεωτερικά εξουσιαστικά μοντέλα οργάνωσης του ανθρώπινου φύλου. Αγαπητοί μου, στο πλαίσιο του σύγχρονου φιλελεύθερου κράτους και της μετανεωτερικής δημοκρατίας,
η απέτηση για ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών ανθρώπων και η αποφυγή οπισθοδρόμησης στη θρησκευτική μυσαλλοδοξία αποτέλεσε τον καταλήτη για τη διαμόρφωση ενός χώρου όπου άπαντες θα διαθέτουν ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια επιχειρηματολογία. Στη συνάφεια αυτή, κορυφαίοι εκπρόσωποι της σύγχρονης πολιτικής σκέψης, όπως ο Χάμερμανς, όχι μόνο δεν απορρίπτουν την παρουσία της θρησκείας στο δημόσιο χώρο, αλλά πολύ περισσότερο τη θεωρούν επιβεβλημένη λόγω του φόβου. Μήπως η απόσυρση της θρησκείας στη συχνά σκοτεινή ιδιωτική σφαίρα σημαίνει ταυτόχρονα κίνδυνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και αποκοπή της κοσμικής κοινωνίας από σημαντικές πηγές δημιουργίας νοήματος και ταυτότητας. Το ζητούμενο επομένως σήμερα είναι οι θρησκείες και ειδικότερα η Εκκλησία μας να διαμορφώσουν τον αναγκαίο λόγο και την κατάλληλη πρακτική που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην εδραίωση και προστασία του δημόσιου χώρου ως του κατεξοχήν τόπου όπου θα μπορεί να κηρυχθεί η Ευαγγελική Αλήθεια. Στην προκειμένη περίπτωση, η γνωστή ευαγγελική φράση «Απόδοτε όλου τα Κέσαρα ως Κέσαρι και τα του Θεού τον Θεό» υποδηλώνει με τον καλύτερο τρόπο την υποχρέωση που έχουν οι χριστιανοί και η Εκκλησία να περιφρουρήσουν όχι μόνο την παρουσία του στο δημόσιο χώρο, αλλά και τον ίδιο το χώρο αυτό. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος όχι απλά για επιστροφή στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά για κλείσμα στον τόπο του ανόητου της υπάρξεώς της, στο βαθμό που δεν θα μπορεί να νοηματοδοτεί τον πραγματικό θεωρητικό. Η παρουσία της Εκκλησίας στο δημόσιο χώρο προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό στους όρους λειτουργίας του χώρου αυτού, δηλαδή στην ιδεολογική, θρησκευτική και αξιολογική ουδετερότητα και αλληλοσεβασμό. Και μόνο τότε αυτή η παρουσία νομιμοποιεί όταν εξάπαντος ενσαρκώνει το σταυρικό ήθος του Ιησού Χριστού ως λόγος μαρτυρίας για την καινή κτήση, αλλά και λόγος διαμαρτυρίας απέναντι σε κάθε μορφής κακού, αδικίας, εξουσιασμού, αλλοκλήρωσης και εξαχλήρωσης της μοναδικότητας του ανθρωπίνου προσώπου. Σας ευχαριστώ πολύ.